κρίση, με έναν ευρωβουλευτή, θα μείνετε άφωνοι. Με ένα. Φανταστείτε να είχαμε 5, 6, 7 ευρωβουλευτές. Θα γινόταν τρομακτική δουλειά για την πατρίδα. Το τι ψηφίσμα, τι κερδίσαμε. Εδώ αφαιρέσαμε από τη Ισλανδία, κατεβάσαμε από μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία όλες τις φέτες που παράνομα είχαν φτιάξει. Κορτήρι, τον λοιπόν. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ελιές Καλαμών. Αγώνα κάνουμε. Αγώνα για την πατρίδα. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο για να δείτε πώς εμείς παλεύουμε, ευρωβουλευτές αγωνίζονται για να τα βρούμε με την Τουρκία, έτσι λέμε. Για το δούμε. Turkey is one of the EU's closest neighbours. It is a trading partner, a NATO ally and a candidate for EU membership. Parliament values the cooperation between the EU and Turkey, but in recent years, ties have become strained. MEPs are concerned about the continuing erosion of democracy, the rule of law and human rights in Ankara. Today, EU accession talks are at a standstill. We should urge our Turkish colleagues to gain more credibility as a foreign power and as democracy. Without credibility in terms of democracy in Ankara, we will not be able to avoid conflicts in the future. Turkey has occupied the northern part of Cyprus since its invasion in 1974. Turkey has repeatedly illegally entered Greek airspace and Greek and Cypriot territorial waters. Parliament condemns Turkey's violations of the sovereignty of member states. And MEPs are calling on the Turkish government to cease exploration and drilling activities in the eastern Mediterranean. Ankara has also threatened to renege on the 2016 Migration Pact, signed with the European Union. Parliament is urging all parties to continue peaceful and constructive dialogue and to promote the de-escalation of military activities. Δεν έχει δημοκρατία. Αυτό λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι βίντεο δικό του. Το λέμε το γύρω πάλευμα. Λέει, δεν έχει δημοκρατία. Παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει εισβάλει σε χώρα μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραβιάζει τα χωρικά έδαφα και τον ενέργο χώρο μα. Κάνει παράνομε έρευνε. Έτσι, ακούστε τώρα. Τα κάνει όλα αυτά, αλλά στο τέλο βγαίνει, εγκατακρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέει να τα βρούμε, να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε, εγώ. Έχουν εισβάλει στην Κύπρο. Τι να συζητήσουν. Εισβάλλουν στο Καστελόριζο. Τι να συζητήσουν. Παραβιάζουν το εθνικό μου ένα αέριο χώρο και τα χωρικά μου. Τι να συζητήσουν. Μα γιατί λέτε δεν έχει δημοκρατία ο Ερντογάν. Οι ίδιοι λέτε ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ο Ερντογάν. Οι ίδιοι λέτε ότι κάνει στρατιωτικές εμπλοκές καθημερινά. Τι να συζητήσω και με ποιον. Για να καταλάβετε ότι είναι μεγάλο παραμύθι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είναι μεγάλη μούφα. Που λένε φυλακή έκφραση. Όλοι αυτοί που μιλούν για μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση και με μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια είναι παραμύθι. Για σε κάθε οικογένεια υπάρχουν τα παιδιά και τα αποπέδια. Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το αποπέδιο. Για να πω κανένα άλλη κουβέντα, γιατί οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εταίροι μας μισούν. Έχουν συμπλέγματα κατωτερότητος. Και ανωτερότητος ταυτόχρονα. Γιατί είναι πολιτισμοί με βαρβάρων, ήμι βαρβάρων και βαρβάρων που εκπολιτίστηκαν από τον ελληνικό πολιτισμό. Να δώσω ένα παράδειγμα, η Θεοφανό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πριγκίπισσα, μην κάνω κανένα λάθος πάλι, η Θεοφανό, η πριγκίπισσα του Βυζαντίου, όταν πήγε στη Γερμανία τον 10ο αιώνα, 10ο αιώνα, που πάτησε το ζώο του Νικηφόρος Φωκάς, η ρίζα που πάει μέχρι τον Νικηφόρο Φωκά για να μην ξεχνιόμαστε την Κρούσα, η ρίζα δική μου, την πάτησε με Γερμανό, είχε μια στάνη εκεί πέρα, το έπαιζε βασιλιάς αυτός, δεν κάναν μπάνιο, τους έμαθα να κάνουν μπάνια, τους πήγε σαπούνια, αρωματικά έλε, οι βάρβαροι, για να ξέρουν εμείς έχουμε να κάνουμε. Αυτό σύμπλεγμα κατωτερότητας λοιπόν το βγάζουν απέναντι στην Ελλάδα πάντα. Πάντα. Γι' αυτό και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λαιλάτισαν ό,τι υπήρχε στην Ελλάδα από αρχαιολογικά έγγραφα. Και τα έχουν σπρωθεί στο μουσείο τους, τα έχουν σπίτια τους, συλλέκτες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι συμπλεγματικοί απέναντι στη χώρα. Απέναντι στη χώρα που φέρνει το φως, τον πολιτισμό και τη γλώσσα. Δυστυχώς η ελληνική ηγεσία είναι εκατότερη των περιστάσεων εδώ και δεκαετίες. Δεν έχει καταλάβει ότι μόνοι μας είμαστε και η μοναδική λύση είναι να κάνουμε άλματα τεχνολογικά σε επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων. Τρόνους πέμπτης γενιάς, έτσι γενιάς, πυρηνικά όπλα με τα ραφάλ, πρέπει να κάνεις 5 μέτρα μπροστά. Δεν μπορείς να παρακολουθείς εξέλιξεις. Δεν γίνεται. Και το λέω με πόνο ψυχής. Αλλά εγώ τα λέω, από εκεί πέρα ο καθένας από εσάς
μπορεί να αποφασίσει με ποιον είναι. Με την Ελλάδα ή με το κόμμα του. Εγώ θέλω πρώτα με την Ελλάδα. Πρώτα με την Ελλάδα, πρώτα με τους Έλληνες και μετά με το κόμμα. Δεν λειτουργήσει. Πρώτα η Ελλάδα μας.